ας ξεκινήσουμε από τις φωτογραφίες αλήθειες και ψέματα. Υπάρχουν πολλά κλισέ ή πολλές απόψεις για τους φωτογράφους και για τις φωτογραφίες. Ένα είναι ότι οι φωτογράφοι φοράνε πάντα μαύρα. Όπως βλέπετε αυτό δεν ισχύει. Κάτι άλλο, ότι οι φωτογράφοι δεν μιλούν πολύ. Το λέμε συχνά και λέμε ότι αν χρησιμοποιούσαμε τον λόγο δεν θα γινόμασταν φωτογράφοι. Θα γράφαμε. Ε, αυτό θα το καταλάβετε πολύ γρήγορα επίσης ότι δεν ισχύει. <ΣΣΣΣΣ> το γνωστό κινέζικο ρητό, η φωτογραφία είναι χίλιες λέξεις. Ξεχάστε το. Θα σας πω για ποιο λόγο. Η φωτογραφία έχει χίλιες ερμηνείες, έχει χίλιες προσεγγίσεις ή μάλλον έχει τόσες προσεγγίσεις όσοι είναι και οι θεατές που βλέπουν μια εικόνα. Ο λόγος έχει ένα βάρος τεράστιο. Δεν συγκρίνεται με την εικόνα. Η εικόνα είναι γρήγορη, φευγαλαία. Σκεφτείτε έννοιες πολύ σημαντικές όπως αυτή της αγάπης, του έρωτα, της πίστη του φόβου του θανάτου. Δεν υπάρχει καμία φωτογραφία που θα μπορούσε εύστοχα και ολοκληρωμένα να περιγράψει αυτές τις έννοιες. Κάτι άλλο που συμβαίνει επίσης συχνά και θέλω να αναφερθώ στις εκθέσεις που κάνω τελευταία και παλαιότερα, θεατές που θέλουν να εκφράσουν την ευχαριστία του ή την αγάπη του προ τη δουλειά μου, την αγάπη τους προς τη δουλειά μου, έρχονται και μου λένε, κύριε Καλαφάτη, τι ωραίες που είναι οι φωτογραφίες σας, είναι σαν κάδρα. Εννοούν συνήθω σαν ζωγραφικοί πίνακε. Αυτό να μην το λέτε στου φωτογράφου, γιατί δεν είναι κοπλιμέντο ακριβώ. Θέλω να σκεφτείτε το εξή: Η φωτογραφία είναι φωτογραφία, η ζωγραφική είναι ζωγραφική, τα οικαστικά είναι οικαστικά, ο χορό, το θέατρο, ο κινηματογράφο, η ποιήση. Είναι διαφορετικέ γλώσσε, τόσο διαφορετικέ όσο είναι τα γερμανικά, τα γαλλικά, τα ρώσικα ή τα κινέζικα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε καταρχήν ω θεατέ για να μπορέσουμε να απολαύσουμε βαθιά ένα έργο, την κλασική μουσική ας πούμε, πρέπει να μάθουμε αυτή τη γλώσσα, να αρχίσουμε να διαβάζουμε και να μορφωνόμαστε πάνω στο χώρο που ασχολεί το κάθε καλλιτέχνη. Ακόμα περισσότερο ο δημιουργό θα πρέπει να εμβαθύνει και να χρησιμοποιήσει τα ατού, τα κλειδιά, τα εργαλεία που έχει κάθε μέσο για να πάραξει έργο. Μια άλλη φρά, φράση που υπάρχει, ότι πίσω από κάθε σπουδαία ανακάλυψη ή ένα σπουδαίο έργο υπάρχει ένα Έλληνα. Αυτό στην περίπτωσή μα ισχύει αυτό είναι ο Αριστοτέλης. 350 χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού, είναι ο πρώτο που στο βιβλίο του Προβλήματα αναφέρθηκε, θεμελίωσε και εξήγησε το φαινόμενο τη οπτική επιστήμης και τη φωτογραφία. Είπε ο Αριστοτέλης, όταν το φω ταξιδεύει σε ευθεία γραμμή και περνάει από μία οπή σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, προβάλλει αντίστροφα το είδωλο που υπάρχει μπροστά από αυτή την οπή. Τα είπε όλα. Τα έγραψε όλα. Περάσαν αρκετά χρόνια περίπου 1350 χρόνια και ο Πέρσης αστρονόμος Αμπού Αλί Αλ Χασάν Ιμπ Αλ Χαϊθάμ είναι ο πρώτος που έστησε τη λεγόμενη κάμερα Obscura. Ένα μαγικό δωμάτιο που οι ρέκτες, οι κάτοικοι του δωματίου μπορούσαν για πρώτη φορά να δουν άλλη εικόνα που έρχεται από τους μιναρέδες και το τοπίο της πόλης από απέναντι και είναι αυτός που μας χάρισε αυτό το σκοτεινό δωμάτιο, την κάμερα οψιούρα, το οποίο το πήρε πολύ αργότερα. Ο επιστήμονας, πανεπιστήμονας θα έλεγα εγώ, καλλιτέχνη, ζωγράφος, γλύπτης, ανθρωπονόμος, γεωμέτρης, ο Λεωνάρντο Νταβίντσι. Και τι έκανε. Το χαρίζει στους ζωγράφους και τους λέει πάρτε αυτό το κουτί, αυτή την κάμερα οψιούρα, βγείτε έξω στην Ήπεθρο, και ζωγραφίστε ξεκα... τα τοπία σα μέσα από αυτή την οπή. Γιατί δεν ήταν καλοί τεχνίτε, ασφαλώ και ήταν εξαιρετικοί ζωγράφοι και καλοί τεχνίτες. Αλλά αυτό το κουτί επιτρέπει στη ζωγραφική για πρώτη φορά να μελετηθεί και να μπει η έννοια της προοπτικής. Η ζωγραφική από εδώ και πέρα δεν είναι ποτέ ίδια. Η προοπτική αλλάζει τα πάντα στην ιστορία της τέχνης και στην ιστορία της ζωγραφικής. 1826... Ο Νικηφόρος Νιέψ, στο μικρό χωριό της Γαλλίας, όπου ζει και μετά από πολλά πειράματα, καταφέρνει πρώτος στην ιστορία της φωτογραφίας να μας χαρίσει μια εικόνα η οποία στερεώνεται, φυξάρεται για πάντα. Μεσολαβήθηκαν πολλοί επιστήμονε, πολλέ έρευνε. Αυτό που γινόταν τα είδωλα που είχαν, συνήθω επιφάνειε από πίεση εκείνη την εποχή, όσο τα έβλεπε ο ήλιο, μαυρίζανε και χανόταν για πάντα το είδωλο. Άρα αυτό είναι ο πατέρα τη φωτογραφία, Νικηφόρο Νιέψ. Ένα άλλο επιστήμονα, ο οποίο έχει εκμεέψει λίγο τα μυστικά από τον Νιέψ, εξελίσσει το μέσο, είναι ο Νταγκέρ. Ο Νταγκέρ έδωσε και το όνομά του στη Δαγεροτυπία, αλλά είναι ο πρώτο, θα δείτε κάτω αριστερά δύο φιγούρες, είναι ένας και ο πελάτης του, μένουν ακίνητοι, γιατί την ώρα των 2-3-5 λεπτών της λήψης, τα κάρα, οι πεζοί εξαφανίζονται, αλλά αυτοί για κάποιο λόγο έχουν μείνει στη θέση τους και έχουμε την πρώτη, το πρώτο πορτρέτο, την πρώτη ανθρώπινη ύπαρξη σε μία φωτογραφία. 1838. Και πηγαίνω γρήγορα στο 1863. Πριν από λίγα χρόνια έφτασε στη Θεσσαλονίκη αυτό το αρχείο από έναν φωτογράφο που πέρασε από την πόλη το 1863, ο Γιώσεφ Σέκελη και είναι η παλαιότερη φωτογραφία της Θεσσαλονίκης, 1863. Είναι η εποχή που οι φωτογράφοι έχουν μοιράσει το μυστικό πια, τα μαγικά της τεχνικής της εικόνας, και αρχίζουν να πηγαίνουν σε γνωστούς προορισμούς, συνήθως ε, μέρη όπως οι ακρόπολοι, οι πυραμίδες, αλλά η Θεσσαλονίκη έχει την τύχη να έχει μια φωτογραφία του 1863. Και πάμε αμέσως στο 2013 αυτό έχει ενδιαφέρον, είναι εγκατάσταση ενός οικαστικού, το όνομά του είναι Eric Kessels, ο οποίος τυπώνει το 2013 όλες τις φωτογραφίες που για μία ημέρα ανεβαίνουν στο Flickr, παραπάνω από ένα εκατομμύριο εικόνες. Και σε αυτή την τεράστια εγκατάσταση προσπαθεί να μας εξηγήσει αυτό το εξαιρετικό δημοκρατικό πια μέσο που έχει περάσει στους πάντες. Όλοι φωτογραφίζουμε με τα κινητά μας, με τα τάμπλετ, με τις ψηφιακές μηχανές και είναι πραγματικά ε, κάτι σαν τη γραφή που πέρασε μετά την τυπογραφία στον κόσμο. Και η ερώτηση που θέλετε να μου κάνετε αυτή τη στιγμή είναι ποια είναι η διαφορά μεταξύ όλων που κάνουμε φωτογραφίες και των φωτογράφων που χρησιμοποιούν τη φωτογραφία για να δημιουργήσουν έργο. Είναι αυτό που σας λέω. Το παράδειγμα της γραφής είναι το καλύτερο. Όσοι γράφουμε σήμερα δεν είμαστε συγγραφείς. Γράφουν οι μαθητές, γράφουν οι δημοσιογράφοι, γράφουν στο ψυγείο τη λίστα με τα ψώνια του Σαββάτου αλλά κάποιοι άνθρωποι με την ίδια φάβητο, με τις ίδιες λέξεις, δημιουργούν έργα, παραμύθια, ιστορίες. Ένα κομμάτι του πραγματικού κόσμου και ένα κομμάτι της φαντασίας τους δημιουργούν μια άλλη κατάσταση. Άρα είναι θέμα χρήσης του μέσου. Έτσι και ο φωτογράφος, γιατί σήμερα όλοι μπορούμε επίση να κάνουμε μερικές ωραίες εικόνες, αλλά ε, δεν είμαστε όλοι φωτογράφοι. Αυτό που διαχωρίζει τη δικιά μας τη δουλειά είναι ο τρόπος που συνδέουμε μεταξύ τους όλες αυτές τις φωτογραφίες, οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των φωτογραφιών και οι ιστορίες που λέμε. Και για να σας εξηγήσω τώρα πώς ξεκίνησε η δικιά μου περιπέτεια με τη φωτογραφία, εδώ, είναι η πρώτη μου εμπειρία από ένα φωτογραφικό στούντιο το 1966, στο Δημήτρη Τζακύρη, εξαιρετικό πορτρετήσα της πόλης, το πρώτο μου πορτρέτο, η οικογένεια δεν έχει φωτογραφική μηχανή, αλλά υπάρχουν εκατοντάδε πολύ καλέ φωτογραφίε από φωτογράφου που έρχονται στο σπίτι, σε γιορτέ και γενέθλια και πολλέ φορέ στην πόλη τη Καβάλα, στην πλατεία τα Χριστούγεννα ή εδώ μπροστά στο κτέλ, φωτογράφου που μα βγάζει φωτογραφίε. Αυτό που δεν ξέρω, γιατί η φωτογραφία ω φάρσα με ακολουθεί μέχρι σήμερα, αναπτύσσω ένα φόβο απέναντι στη φωτογραφική μηχανή και του φωτογράφου. Σχεδόν με πιάνουν τα κλάματα. Αυτό βέβαια Λύνεται εύκολα, υπάρχει πάντα ένα χέρι παρηγουριά. Εδώ είναι τη αδελφή μου τη Δήμηρα και ένα πορτοφόλι που κρατάω στα χέρια. Άρα, έχω πάρα πολλέ φωτογραφίε με ένα πορτοφόλι. Ούτε αυτό επιβεβαιώθηκε γιατί α, κατέληξα επαγγελματία φωτογράφο και θα πρέπει να ξέρετε ότι η φωτογραφία δεν έχει πορτοφόλι γενικά. Είναι μια δύσκολη συνθήκη. Και βέβαια, αυτή η φάρσα από την άρνηση του φωτογράφου και του φακού κατέληξε. Το 1984, φοιτητή στη Θεσσαλονίκη, με πλήρη εξάρτηση και με μια πορεία η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Φωτογραφικέ αφηγήσει λοιπόν. Τι κάναμε εμεί οι φωτογράφοι. Είχαμε τη μηχανή μα, ασπρόμαυρο φιλμ, γιατί οι καλλιτέχνε έπρεπε να έχουν ασπρόμαυρο φιλμ. Και μαζεύαμε εικόνε, ήμασταν συλλέκτε εικόνων. Αυτή είναι η πρώτη φωτογραφία που δείχνουν σε μια έκθεση και μάλιστα πέρασε και από τη στέγη φίλων γραμμάτων και τεχνών στην Καβάλα. Μια δεύτερη φωτογραφία από μια βάφτιση στον Κάφκασο τη Ρωσία μια τρίτη φωτογραφία από το Παρίσι, ένα ταξίδι στο Παρίσι, ένα μπαρ στη Βαρκελόνη και αν θα προσπαθούσα να δείξω με ένα γράφημα αυτό που σας λέω φωτογραφική αφήγηση, αυτό που κάναμε, αυτό που ήταν σύνηθε και ξέραμε, είναι να βάλουμε τις φωτογραφίες σαν τελείες τη μία δίπλα στην άλλη, με κάποια σχετική σειρά και μάλιστα και σε διαφορετικό χρώμα που σας δείχνω, γιατί δεν υπήρχε κάτι άλλο θεματικό να ενώνει αυτές τις εικόνες. Εδώ αλλάζει κάτι. Δύο χρόνια στο στρατό, στη θητεία μου, φωτογραφίζω εκεί που μπορώ και ολοκληρώνω μία ενότητα που αν μη τι άλλο θεματικά λόγω των συνθηκών έχει την ίδια συνοχή. Εδώ απλά φεύγει το χρώμα από τις τελείες και υπάρχει, σας λέω, το θεματικό πλαίσιο που ενώνει αυτή τη δουλειά. Μία δουλειά που έγινε στην Αμερική, εικονογράφηση ελληνικών μύθων, ο Ίκαρος εδώ, μία δουλειά που πήγε και στη Βιενάλε της Βαλένθια, η πτήση, η κορύφωση και η πτώση και πολύ απλά, με ένα πολύ εύκολο τρόπο, μπορώ να σας δείξω πώς θα μπορούσα να περιγράψω αυτή τη συνθήκη. Ομόνια 2000, μία ανάθεση από τις εκδόσεις Άγρα. Έπρεπε να φωτογραφίσω την πλατεία. Η πλατεία είχε την εξαιρετική κυκλική αυτή μορφή και πορεία. Πέρασα ένα μήνα σχεδόν σε μετακινήσεις κάθετα στους δρόμους ή γύρω-γύρω από την πλατεία, προσπαθώντα να αρπάξω αυτή την αδιάκοπη, αέναη κίνηση των ανθρώπων, και τι σημαίνει το κέντρο της Αθήνας λίγο πριν την Ολυμπιάδα. Άνθρωποι από την επαρχία, ένα βουητό, το μετρό σε εξέλιξη, αρχιτεκτονικές εικόνες, ο Τσαλάν πριν το συλλάβουν και μία τρίλεπτη άδεια να κατέβω τρεις, τρία επίπεδα στο μετρό, να κάνω μία φωτογραφία και ξανανανεύω. Το εξώφυλλο του βιβλίου με κείμενα του Φίλιππου Φιλίππου και αυτό που είχε ενδιαφέρον πέρα από τι εικόνε, που είναι πολλέ 140 στο βιβλίο, φτιάξαμε μια εγκατάσταση στο μετρό σε διάφορα σημεία γινόταν προβολή των εικόνων και ήχους που είχα ηχογραφήσει από πάνω. Άρα ο επιβάτης αυτός που περνούσε τις αποβάθρες θα μπορούσε να βλέπει σταθερή εικόνα και ήχο από αυτό που συμβαίνει πάνω από το κεφάλι του. Και εδώ αλλάζουν τα πάντα. Η δάφνη μας είναι δύο ετών, η Ηλία είναι φωτογράφος επίσης, η γυναίκα μου, και μετακομίζουμε στη Σκόπελο προσπαθώντας να αλλάξουμε αυτά που κάναμε μέχρι τότε. Και τι αλλάζω. Αποφασίζω να έχω μία φόρμα ξεκάθαρη στη δουλειά μου. Τετράγωνο φορμά, έντονο χρώμα, το φλάστο το οποίο κυριαρχεί στα πορτρέτα μου και στα τοπία μου. Και αποφασίζω επίση να ξαναβρω τη χαρά και την αθωότητα στη φωτογραφία και φωτογραφίζω σε μία μορφή ημερολογίου θέματα τα οποία απλά μου δίνουν χαρά. Έψαχνα ξανά για τη χαρά. Χαρά στη φωτογραφία και χαρά στη ζωή μου. Και εν μέρη τη βρήκα. Έχω βάλει τελείω άναρχα και τι εικόνε για να δείτε πώ δούλευα. Έβγαζα τι γαλοπούλε, και μετά τη μικρή νίκη στο κρεβάτι που κοιμότανε, ένα μπαλόνι και τα χέρια τη μαμά Ελένη που καθάριζε φρούτα. Εδώ είναι ένα μεγάλο κομμάτι τη δουλειά με του Λουόμενους. Κράτησε τέσσερα χρόνια σε κύκλου καλοκαιριού και χειμώνα, από το θαλάσσιο μέτωπο στα ενδότερα, λεπτομέρειε, φίλοι, επισκέπτε, τουρίστε, καρπούζια, παπαρούνε. Άρα τι έκανα, Γέμισε ένα κουβά με εικόνε που τι ενοποιεί τουλάχιστον η ξεκάθαρη φόρμα. Η γλώσσα η δική μου με τον τρόπο που βλέπω τα πράγματα. Επιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη. Κάνω μία πρώτη επιλογή, αρκετέ εικόνε. Πάντα δουλεύω έτσι με χαρτάκια. Μπαίνω στο πάτωμα και αρχίζω να πετάω αυτά που είναι λιγότερο χρήσιμα και να προσπαθώ για πρώτη φορά να πω μία ιστορία με διαφορετικέ εικόνε που έχουν γίνει στον ίδιο χώρο. Βοηθάει η τεχνολογία γιατί καταφέρνω με ένα πολύ ικανό γραφίστα, τον Δημήτρη τον Παπάζογλου και εξαιρετικό φίλο, να φτιάχνουμε μικρά ψηφιακά βιβλιαράκια, να βλέπουμε τι δεν πηγαίνει καλά και να τα αλλάζουμε κάθε φορά προ το καλύτερο. Καταλήγει η έκδοση αυτή πάλι με την Άγρα, τον συνεργάτη μου, τον Σταύρο τον Πετσόπουλο. Και ασφαλώ η αφήγηση τώρα αλλάζει μορφή. Θα μπορούσα να πω ότι είναι πολύ κοντά στη μουσική ή στα μαθηματικά. Απλά θα πρέπει κάποιο να βρει ένα ρυθμό, να έχει κορυφώσει και πράγματα που γίνονται πιο ήσυχα για να ξαναμπεί σε μια άλλη σειρά και σε ένα άλλο κύκλο. Και τι θα λέγατε αν σας περιέγραφα μια τέτοια αφήγηση, μια τέτοια αφήγηση, μια τέτοια αφήγηση ή μια τέτοια αφήγηση. Μπερδεύει το πράγμα. Όχι. Αφορά το επόμενο project που γίνεται στη Σάγκα, στην Ιαπωνία, στο αρχιπέλαγος του Αιγαίου, στην Αθωνική Πολιτεία, στα Τενάγη των Φιλίππων. Θα σας πω ότι δεν αλλάζουν πολλά πράγματα, Έχω εδραιώσει αυτή τη φόρμα, συνεχίζω με το τετράγωνο φορμά, με πολύ χρώμα, μια πολύ τιμητική πρόσκληση από την Ιαπωνία σε ένα project μεγάλο με ευρωπαίους φωτογράφους. Το project λέγεται The European Eyes on Japan, που σημαίνει ότι πρέπει ένας Ευρωπαίος να φτάσει εκεί και να περιγράψει με τα μάτια του πώς αντιλαμβάνεται την κουλτούρα και τους ίδιους τους Ιαπωνέζους. Δουλεύω 21 μέρες, επιστρέφω πίσω, η ίδια διαδικασία με τη βοήθεια της Μική Κοκκικούτα της Επιμελήτριας και στείνονται τρεις εκθέσεις σε Τόκιο, Σάγκα, Φουκοσίμα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αν κάτι έχει ενδιαφέρον, είναι η αδυναμία επικοινωνίας με τον λόγο. Μιλούσαν ελάχιστα αγγλικά και εγώ μιλούσα ελάχιστα γιαπωνέζικα. Και αναγκάστηκα να βρω και άλλου τρόπου προσέγγιση, που είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι τη προσέγγιση προ του ανθρώπου, και να χρησιμοποιήσω περισσότερο το στομάχι μου παρά το μυαλό μου. Και η μαμά Τόμε, η οποία με τάιζε κάθε βράδυ. Μια χειρονομία που κάνουμε συχνά οι φωτογράφοι. Συνδέουμε παλαιότερε εργασίε του λουόμενου σκοπέλου με ένα μικρό κοριτσάκι που βρήκα σε ένα μπαρ καρφιτσωμένο επάνω. Και πάμε στο Αρχιπέλαγο. Τέσσερι επιμελητέ από την Πιενάλε τη Βενετία με θέμα την αρχιτεκτονική μου αναθέτουν να φωτογραφήσω και να περιγράψω το Αιγαίο σαν μια κοσμόπολη. Ξεκινάει το ταξίδι ακριβώ από εδώ, Έκανα με τον φίλο μου τον Αχυλάντο Σαββόπουλου την πρώτη φωτογραφία. Μπήκα σε αυτό το καράβι που έφυγε πριν. Έφτασα μέχρι τη Μήλο. Τρει εβδομάδε, άναρχα ταξίδια, διαδρομέ, διαδρομέ, διαδρομέ. Είναι το πλοίο που, ξε... που φωτογραφίζω πρώτα, ακριβώ σε αυτό το σημείο, με φόντο τη Θάσο απέναντι. Και μια πολύπλοκη εγκατάσταση, με μακέτε, με χρονοχάρτε, με κείμενα εξαιρετικά. Και ασφαλώ μια πολύ τιμητική παρουσία στο Τζαρντίνη, στο ελληνικό περίοδο στην Πιενάλα τη Βενετία. Και περνάω στου Φιλίπου. Σύντομα, μου ανέθεσε ο Δήμο Καβάλα να φωτογραφήσω τα τενάγη. Και εδώ και 1,5 χρόνο προσπαθώ να περιγράψω του ανθρώπου, τα αρχαία μνημεία και το σήμερα. Και όλη αυτή η προσπάθεια είναι να γίνει ένα έργο το οποίο θα ενώσει την ιστορία με το παρόν. Και να παρουσιάσω με τον δικό μου τρόπο τα τενάγη των Φιλίπων. Και πάω γρήγορα στο τελευταίο μου project που έγινε στην Αθωνική Πολιτεία. Σε πέντε χρόνια έκανα 26 ταξίδια σε ένα σύνολο 200 ημερών, φωτογράφησα τις κοινωνίε αδρών, του μοναχού, του μαθητέ, τα κτίρια, την αρχιτεκτονική, το τοπίο και οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να περιγράψει αυτό που έζησα όλο αυτό το διάστημα στην Αθωνική Πολιτεία. Αυτή η έκθεση παρουσιάστηκε στην Καβάλα πριν από μερικού μήνε και έκανε ένα μεγάλο ταξίδι σε πολλέ ευρωπαϊκέ πόλει. Η διαδικασία πάλι, και αυτό είναι που έχει σημασία, δεν αλλάζει. Μαζεύει ο φωτογράφο φωτογραφίε και πρέπει να πει μια ιστορία. Επίση δεν αλλάζει η οπτική του φωτογράφου. Το έχω χρησιμοποιήσει σε άλλε παρουσιάσει. Ο τρόπο που κάνω τα πορτρέτα μου με του Ιαπωνέζου, του Λόμενου, του Σκόπελο και του Αγιορίτε είναι ο ίδιο. Δεν μπορεί, γιατί είναι μια ερώτηση που μου γίνεται, να αλλάζω κατά συνθήκη την άποψη που έχω απέναντι στον κόσμο, στα πράγματα και απέναντι στη φωτογραφία. Ο Μιλοπόταμο, το βιβλίο τη Άγρα και εδώ η φωτογραφία ω φάρσα. Έμαθα κάποια στιγμή ότι υπάρχει ένα πολύ παλιό στούντιο, από το 1864. Βρήκα αυτή την εξαιρετική φωτογραφία αριστερά, στον ίδιο χώρο, και θα σας πάω στο 1853, σε ένα τελευταίο ταξίδι, βρέθηκαν οι παλαιότερες φωτογραφίες του Αγίου Όρους. 1853, είναι συγκλονιστικό. Πολύ λίγα μέρη στον πλανήτη έχουν φωτογραφηθεί. Είναι ένα αρχείο με 80 φωτογραφίες. Είναι ένας φωτογράφος, ο Ernst de Garansa, ο οποίο ζει στην Κωνσταντινούπολη. Ο Αρσανά. Του βατοπεδίου, εδώ ένα κελί επίση των καριών. Μέσα στι φωτογραφίε του Εν Καράβα υπάρχουν και πέντε εικόνε τη πόλη Καβάλα. Από το 1853. Εν τω μεταξύ, τα 18 λεπτά που μιλάω, έχουν ανεβεί στο διαδίκτυο 20 εκατομμύρια νέε εικόνε. Και επειδή η φωτογραφία είναι φάρσα στη ζωή μου, ψάχνοντα αυτό το installation, βρήκα μία φωτογραφία με δύο μοναχού, ορθόδοκου, να κοιτούν αυτέ τι εικόνε. Ευχαριστώ πολύ.